θα συγκληθεί υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, όπου θα αναζητηθεί η εξέβρεση κοινής στάσης των κομμάτων απέναντι στα φαινόμενα της διαφθοράς. Σχολιάζοντας την ομιλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Λαμία, ο εκπρόσωπος τύπου του ΚΚΕ Μάκης Μαΐλης αναφέρει: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ΚΚΕ με ιδεολογικά και πολιτικά επιχειρήματα. Καταφεύγει στον αντικομουνισμό, επειδή φοβάται και ανησυχεί που οι θέσεις και η δράση του ΚΚΕ κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, ΠΑΣΟΚ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νέας Δημοκρατίας βρίσκουν πλατιά απήχηση στο λαό». Για το ζήτημα της οικονομίας έκανε δηλώσεις και ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού Πάνος Κουρλέτης. Ο κύριος Παπανδρέου εμφανίζει την εικόνα του εκκρεμούς. Από τη μια κινδυνολογεί και προτείνει πάγωμα των μισθών και από την άλλη εμφανίζεται υπιότερος. Στην ουσία κρύβεται έναν των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει απέναντι στις Βρυξέλλες. Στην προσπάθεια αυτή στείνει φιέστες διαλόγου. Σε μια προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος για τη χώρα μας, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα έχει αυτή την εβδομάδα επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους του. Το μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης είναι να πετύχει σε βάθος τετραετίας τη μείωση του ελλείμματος στο 3%, δηλαδή κατά 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Οικονομικό Επιτελείο φέρεται αποφασισμένο να ανοίξει χωρίς καθυστέρηση πολλά μέτωπα, όπως είναι το ασφαλιστικό, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και η μείωση των δημοσίων δαπανών. Χωρίς κανένα περιθώριο καθυστερήσεων, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ανοίγοντας ταυτόχρονα πολλά μέτωπα. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά ο διάλογος για την αναμόρφωση του φορολογικού, ώστε σε δύο μήνες να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο. Πρωτοβουλίες για μείωση των δημοσίων δαπανών, καθώς αρχές του 2010 ξεκινά αυστηρός έλεγχος ανά Υπουργείο. Ενιαία αρχή πληρωμών, το πρώτο εξάμηνο του 2010 θα υπάρχει ακριβής εικόνα για το κόστος και την εξέλιξη της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Των κλειστών επαγγελμάτων, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ο διάλογος για το ασφαλιστικό. Δεν πρόκειται να υπάρξει διαφορετική φορολόγηση των καταθέσεων από τη σημερινή. Ούτε υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε φυγή κεφαλαίων από τη χώρα μας. Αυτό που θέλουμε να εμπεδώσουμε είναι ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο με κανόνες για όλους. Αλλαγές στο ωράριο των καταστημάτων και νομοσχέδιο για τις πιστωτικές κάρτες, προανήγγειλε η Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στην εκπομπή της ΝΕΤ, η άλλη όψη. Η απάντηση σε μια στιγμή όταν η οικονομία βρίσκεται στην ύφεση είναι να συγκρατήσεις τους μισθούς, να μην έχεις βεβαίως αύξηση των μισθών υπέρογγη, αλλά κυρίως να πάρεις τα μέτρα που χρειάζονται έτσι ώστε να περιορίσεις τις σπατάλες στο δημόσιο. Η χώρα θα πληρώσει τώρα τον λογαριασμό που άφησε πίσω της η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι ούτε ηθικό ούτε δίκαιο να τον πληρώσουν εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο από την πολιτική της. Δηλαδή οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι προτάσεις που διατυπώνονται από τις Βρυξέλλες για την εφαρμογή μέτρων αλλά και τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου για την Ελλάδα φαίνεται να έχουν πείσει σημαντικό μέρος της κοινωνίας για την ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων με προϋπόθεση την έξοδο από την κρίση. Επισημαίνεται σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Το 46,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου χειρίζεται σωστά την οικονομική κρίση, έναντι 23% που την κρίνει λανθασμένη. Οι μισοί περίπου από τους ερωτηθέντες είναι διατεθειμένοι να υποστούν θυσίες για να βγει η χώρα από την κρίση, ενώ το 43,2% απαντά αρνητικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποφάσισε να προχωρήσει σε εκλογές επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κρίση, υποστηρίζει το 61,2%, με το 27,4% να διαφωνεί. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χτες στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα που αντιμετωπίσει η χώρα δεν είναι το έλλειμμα του προϋπολογισμού, αλλά το έλλειμμα της αξιοπιστίας της διεθνώς. Ας ελπίσουμε ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα που θα δούμε πραγματικά τους επόμενους μήνες δεν θα είναι το έλλειμμα σοβαρότητας. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες κατακτήσεις των εργαζομένων βρίσκονται σε κίνδυνο. Την αντιλαϊκή θύελα, η κυβέρνηση και οι μεγαλοεπιχειρηματίες την έχουν ήδη ξεκινήσει από το ασφαλιστικό και θα την κλιμακώσουν με νέα άγρια μέτρα, αν ο λαός δεν ξεσηκωθεί και δεν τους χαλάσει τα σχέδια. Δυστυχώς, πραγματώνεται η απειλή ότι χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία. Το είπε πριν 5 χρόνια η κυρία Μπενάκη. Ως πρόεδρος της Βουλής, το είπε τώρα ο Πρωθυπουργός. Και από ό,τι φαίνεται, θα το λουστούμε σύντομα. Υπό την πίεση των αγορών και της Κομισιόν, έρχονται σκληρά μέτρα. Δυστυχώς δεν θα την πληρώσουν η ισχυρή, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά, αλλά οι ασθενέστεροι και οι συνεπείς φορολογικοί.
Με πρώτο σταθμό τη Γερμανία, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου αναμένεται να ξεκινήσει σειρά επαφών με ομολόγους του, προκειμένου να δώσει αναλυτική εικόνα για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ληφθούν. Θα ακολουθήσουν η Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών και ο Βρετανός ομολογός του, όπως και θεσμικοί επενδυτές του Λονδίνου. Τριγμού στη Νέα Δημοκρατία προκαλεί άρνηση της Ντόρας Μπακογιάννης στην πρόταση του Αντώνη Σαμαρά να αναλάβει τα καθήκοντα τομεάρχη παιδείας και πολιτισμού. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τηλεφώνησε στην πρώην Υπουργό Εξωτερικών το μεσημέρι, όμως η κυρία Μπακογιάννη δεν δέχτηκε, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι είναι νωρίς να αναλάβει κάποια θέση. Την ίδια ώρα ορίστηκαν νέοι τομεάρχες στη Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά να παίρνει τον τομέα της οικονομίας. Η εξωτερική πολιτική ανατέθηκε στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο τομέας άμυνας στον Κώστα Τασούλα, ο τομέας εργασίας στο Γιάννη Βρούτσι, ο τομέας ανάπτυξης στον Κωστή Χατζηδάκη, ο τομέας εσωτερικών στον Χρήστο Ζώη και ο τομέας προστασίας στον Νίκο Δένδια. Τώρα τι γίνεται με τη γρήπη. Δύο νέοι άνθρωποι 18 και 19 ετών έχασαν τη ζωή τους χτες από τη νέα γρήπη, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 46. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχαν κανένα άλλο πρόβλημα υγείας. Από αύριο, εντωμεταξύ, αρχίζει ο εμβολιασμός κατοίκων για όλους όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Στην τηλεφωνική γραμμή 1135, οι πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν, αλλά δεν μπορούν για λόγους υγείας να μετακινηθούν, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δύο κινητές μονάδες με γιατρούς και νοσηλευτές θα εμβολιάσουν τα ευπαθή άτομα. Πρόσκαιρη είναι η βελτίωση του καιρού που θα κρατήσει ως αύριο. Από την Τρίτη, οι μετεωρολόγοι περιμένουν νέο, πιο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Στη Δυτική Μακεδονία, ωστόσο, και σήμερα επικρατεί τσουχτερό κρύο και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται μόνο με αλυσίδες. Τα χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά, με τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να απολαμβάνουν στις πίστες το φρεσκοχιόνι. Ήλιος με δόντια στην Αττική και υποψία χιονιού στην Πάτρα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για ολιγόρη απόδραση. Και αν συνδυαστεί με ένα λουκούλιο γεύμα, τότε το απογευματινό καφεδάκι έρχεται να συμπληρώσει την κυριακάτικη απόλαυση. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Λεκανοπέδιο, ο Χορτιάτης υπενθυμίζει στους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας ότι σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το λευκό τοπίο και το τσουχτερό κρύο σε Κοζάνη, Φλόρινα και Καστοριά διατηρούν το θερμόμετρο σχεδόν στο μηδέν. Η χθεσινή χιονόπτωση υποχρεώνει τα αυτοκίνητα στα ορεινά των περιοχών αυτών να κινούνται με αλυσίδες. Αλυσίδες χρειάζονται για τα χιονοδρομικά κέντρα στα 3-5 πηγάδια, στο Χσέλι και στο Καϊμακτσαλάν. Στον Παρνασό, όπου η χιονόπτωση θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη, το θερμόμετρο έδειχνε το μεσημέρι μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για βελτίωση του καιρού τις επόμενες ώρες και επιδείνωση από την Τρίτη. Για σήμερα Κυριακή, σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, κάποιες τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά βελτιωμένος καιρός. Τη Δευτέρα, αρχικά τοπικές βροχές στα υπηρετικά και λίγα χιόνια στα ορεινά, από τα όμως στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν, θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, χιόνια στα ορεινά, ενώ οι νοτιάδες στα πελάγια φτάνουν και τα ενιαία αποφόρου. Πάντως, για όσους ετοιμάζονται να αποδράσουν, ο καιρός δεν θα τους αφήσει παραπονεμένους. Στους κλασικούς χειμερινούς προορισμούς, όπως η Κοσμοπολίτη και Αράχοβα, η Ελάτη, το Περτούλι, ο Βίκος, η Πρέσπες, η Κερκίνη και φυσικά ο Μυθικός Όλυμπος, οι συνθήκες που διαμορφώνονται μπορεί να μην θυμίζουν αλπικό τοπίο, αλλά σίγουρα θα θυμίζουν χειμώνα στην Ελλάδα. Στην Κοπενχάγη, δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χτες, απαιτώντας από τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη για το κλίμα να πάρουν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας και ο αρχιεπίσκοπος Ντέσμον Τούτου. Τη νύχτα η αστυνομία προχώρησε σε χίλιες συλλήψεις διαδηλωτών που προκάλεσαν μικροεπεισόδια και φθορές. Αλλάξτε την πολιτική σας και όχι το κλίμα. Ξανά στους εκπροσώπους των 192 χωρών που μετέχουν στη διάσκεψη για το κλίμα, οι χιλιάδες διαδηλωτές στην Κοπεχάγη και όσοι πήραν μέρος στις εκδηλώσεις που ακολούθησαν. Οι πολιτικοί έχουν τεράστιες ευθύνες στις μελλοντικές γενιές και πρέπει να βρουν λύσεις, τόνισε η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας. But this is a conference which mustn't fail, because Lyle has a right to a future. Ο αρχιεπίσκοπος Ντέσμον Τούτου παρομοίασε τις χθεσινές διαδηλώσεις με εκείνες που οδήγησαν στην πτώση του τείχους του Βερολίνου και του Απαρτχάιντ. It was people marching in that fashion who helped to bring down the Berlin Wall. It was people who marched in that fashion in Cape Town who helped to bring down the apartheid wall, and it be the same here. Στους υπουργούς περιβάλλοντος που έφτασαν ήδη στην Κοπεχάγη και στους ηγέτες του κόσμου που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, Σουηδική Πρωτοβουλία Ειρηνής μετέφερε
δική της άποψη για το πώς μπορούν να βρεθούν τα απαιτούμενα χρήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Did you know that world leaders spend 3 billion euros per 24 hours on weapons and ammunition alone? The question is, how much is 3 billion euros? If we stack this money in 100 euro bills straight up in the air, it'll be as much as 20 Eiffel Towers. Τη νύχτα, η δανεική αστυνομία προχώρησε σε περίπου 1.000 συλλήψεις διαδηλωτών που προκάλεσαν βανδαλισμού στο κέντρο της πόλης. Κρατούμενοι παραμένουν μόνο 2 Δανείοι και ένας Γάλλος, οι οποίοι θα προσαχθούν σε δίκη.